Πριν ξεκινήσει το μαγικό βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση το μαγικό μου κανάλι, βίντεο και τα πάντα για να ανέβουμε ακόμα πιο πολύ και να έχουμε ακόμα πιο μαγικά βίντεο στο μέλλον. Oh yes! Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα δούμε ένα βίντεο που ήθελα αρκετό καιρό να κάνω, αλλά δεν το έκανα και ποτέ. Η αλήθεια είναι επειδή με τα συγκεκριμένα πλάσματα έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια, τα έχω δείξει και αρκετά στο κανάλι και έχω πει και ήδη κάποια στοιχεία για αυτά σε κάποια πιο παλιά μου βίντεο. Αλλά σήμερα είπα να κάνω ένα πιο λεπτομεριακό βίντεο για πληροφορίες για τα εν λόγω ζώα, μιας που είναι και το αγαπημένο μου είδος πάπιας. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με αρκετά τυπικές πληροφορίες όπως τη μορφολογία, τις συνήθειες, την ηθολογία, διατροφή και πάει λέγοντας. Και θα κλείσουμε με το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, το όνομα αυτού του ζώου, γιατί και στο εξωτερικό υπάρχει τελικά αρκετά μεγάλο χάος για την ονομασία αυτού του ζώου και το τι ισχύει και τι όχι. Αν μη φοβάστε, η Ελλάδα ακόμα κρατάει το βραβείο για την πιο χαοτική χώρα όσον αφορά τις ονομασίες ζώων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η πάπια μόσχας, παρά το παραπλανητικό όνομα, αν και όπως είπα θα πούμε στο τέλος για το όνομα και το τι παίζει τελικά με αυτό το ζώο, δεν έχει καμία σχέση με τη μόσχα, η καταγωγή της, και πρόκειται για πουλί το οποίο κατάγεται από την Νότιο Αμερική. Εδώ στο χάρτη βλέπουμε και πού ακριβώς εντοπίζεται η ηθαγενική καταγωγή του ζώου. Το πράσινο είναι τα μέρη που έχει ηθαγένεια και τα μόβ είναι κάποιες περιοχές στην υπόλοιπη Αμερική όπου έχει πάει με εισαγωγή και έχει κάνει πλέον άγριους πληθυσμούς. Το οποίο ισχύει και για άλλες περιοχές του πλανήτη όπως τμήματα της Αυστραλίας και της Ευρώπης που πλέον έχουν αδέσποτες τέτοιες αγριόπαπιες. Οπότε πρακτικώς μιλάμε για ένα εξωτικό πτηνό ή μη άγριο στην κατάσταση. Δεν πρόκειται για φουλ εξημερωμένο ζώο. Η συγκεκριμένη πάπια δηλαδή δεν έχει υποστεί μεγάλες μεταλλάξεις από τους ανθρώπους. Αν και σύμφωνα με την επιστήμη, άγριο ζώο θεωρείται μόνο ότι έχει καθαρό DNA και δεν έχει επηρεαστεί από τους ανθρώπους. Ο χαρακτήρας και όλα αυτά δεν μετράνε όσον αφορά την επιστημονική πλευρά. Οπότε αυτές τις πάπιες, επιστημονικώς μιλώντας, τουλάχιστον οι οικόσιτες, είναι ημιάγρια ζώα. Διότι ναι, υπάρχουν μορφικά διάφορα χρώματα από σοκολατή, γκρι, άσπρο, όλο μαύρο και διάφοροι άλλοι συνδυασμοί. Που αυτό σημαίνει ότι το ζώο έχει πειραχτεί όπως και να το κάνουμε λίγο από επιλεκτικές αναπαραγωγές. Αλλά πολλά παπιά, ακόμα και οι κόστα, διατηρούν τα ένστικτά τους και μερικές ιδιότητες όπως το να πετάνε πολύ καλά ή το να κουρνιάζουν και να ανεβαίνουν γενικά πάνω σε ψηλά αντικείμενα και να χαζεύουν. Κάτι που το κάνει η γνήση άγρια πάπια του είδους. Οπότε πολλές πάπιες που μπορεί να ζουν στον κήπο μας δεν είναι 100% ήμερες ούτε και 100% άγριες. Είναι κάπου στο φάσμα. Ένα πράγμα σαν τα περιστέρια της πόλης δηλαδή. Ούτε άγρια ζώα, ούτε όμως και οικόσιτα ζώα. Μια μεικτή κατάσταση. Όσον αφορά τη μορφολογία του πλάσματος, έχει αρκετά έντονα χαρακτηριστικά και ξεχωρίζει έντονα από άλλες πάπιες. Αν και γενικότερα οι πάπιες, το κάθε είδος κατά κανόνα είναι αρκετά μοναδικό όσον αφορά την εμφάνισή του. Η συγκεκριμένη πάπια πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πάπιες που υπάρχουν, φτάνοντας και τα 7 κιλά το αρσενικό τουλάχιστον, σε αντίθεση με το θηλυκό το οποίο είναι κάπου στα 3 κιλά. Δηλαδή λίγο μεγαλύτερα από μία κοινή πρασινοκέφαλη πάπια. Και είναι και από τα λίγα είδη πάπιες που έχουν τόσο μεγάλη διαφορά αρσενικό και θηλυκό. Οι αναλογίες αυτές δηλαδή δεν συναντούνται γενικότερα στις πάπιες. Γενικά στο βασίλειο των πτηνών δεν υπάρχει συνήθως τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Ένα ακόμα πουλί βέβαια που έχει τεράστιο σεξουαλικό δημορφισμό είναι η γαλοπούλα, που επίσης το αρσενικό είναι δύο φορές και παραπάνω από το θηλυκό σε όγκο. Άλλα χαρακτηριστικά μορφολογίας της εν λόγω πάπιας είναι τα ιδιαίτερα χρώματά της, που το κοινό και γνήσιο χρώμα της είναι το ασπρόμαυρο, αν και στη φύση οι άγριες έχουν λίγο πιο συγκεκριμένα τα μοτίβο τους, αλλά πάνω κάτω κάθε μία έχει το δικό της ξεχωριστό σχέδιο πάνω. Το κλασικό χρώμα είναι άσπρο και μαύρο ή μαύρο με άσπρο. Επίσης όσον αφορά το φτέρωμα, το αρσενικό κατέχει λοφείο, το οποίο κατεβαίνει αρκετά κάτω από το κεφάλι μερικές φορές, αλλά στο κάθε αρσενικό το λοφείο μπορεί να διαφέρει στο σχήμα και στο μήκος. Υπάρχουν αρσενικά με μεγάλο λοφείο, με σχετικά σγουρό λοφείο ή κοντό λοφείο. Αλλά αυτό το λοφείο πάντα είναι μεγαλύτερο από το μικροσκοπικό λοφείο του θηλυκού, το οποίο σηκώνεται πολύ σπάνια. Επίσης, ένα έντονο χαρακτηριστικό της εν λόγω πάπιας είναι εννοείται τα λυριά που έχει γύρω από το πρόσωπό της, τα οποία λυριά, κυρίως τα αρσενικά, είναι επίσης μοναδικά. Το κάθε αρσενικό έχει το δικό του σχήμα. Άλλο μπορεί να έχει πιο μεγάλο, άλλο λίγο πιο μικρό. Επίσης, το κεντρικό κομμάτι του λυριού, αυτό που είναι πάνω από το ράμφος, που είναι σαν μπαλάκι, μπορεί να έχει επίσης πολλά αρσενικά διαφορετικό σχήμα και μήκος και όγκο. Και τα θηλυκά έχουν κατά κανόνα ελαφρώς μοναδικό λυρί το καθένα, αλλά συνήθως
όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως το αρσενικό. Μία ακόμα έντονη διαφορά μεταξύ των δύο παπιών επίσης είναι να το πούμε διγλωσσικό είδος. Το αρσενικό από το θηλυκό έχει εντελώς διαφορετικό ήχο και είναι σαν να ακούς διαφορετικό πτηνό. Το αρσενικό έχει έναν ήχο που θυμίζει πιο πολύ τους κλασσικούς ήχους άμυνας της Χίνας, το χαρακτηριστικό χου, ενώ το θηλυκό έχει πιο πολύ ήχους που κάνουν squeak και κουά, όπως το κλασικό πρασινοκέφαλο παπί. Βέβαια η φωνή τους δεν περιορίζεται μόνο σε χου και κουά, αλλά το κάθε φύλλο μπορεί να βγάλει διάφορους τόνους και στροφές με τη φωνή του και γενικότερα να βγάλει διάφορες υποκατηγορίες φωνής και διαλέκτου με τις δικές του φωνητικές ικανότητες. Μπορεί βέβαια να είναι ότι το αρσενικό και το θηλυκό να έχουν εντελώς διαφορετικές ικανότητες στη φωνή και να μιλάνε, ας πούμε, διαφορετική γλώσσα, αλλά εννοείται πως μπορούν να συνεννοηθούν διότι η γλώσσα τους είναι φτιαγμένη για το ένα και για το άλλο. Αυτό επίσης είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που λίγα πουλιά το έχουν. Συνήθως όλα τα είδη έχουν παρόμοιο ήχο αρσενικό και θηλυκό. Απλώς το θηλυκό μπορεί να μην έχει τόσο δυνατή φωνή, μιας και που στα πτηνά έτσι και στο αρσενικό έχει πιο πολλές φωνητικές ιδιότητες και πιο δυνατές. Αλλά σε συγκεκριμένο είδος πάπιας μιλάμε για εντελώς διαφορετική γλώσσα, να το πούμε. Επίσης ενδιαφέρον είναι πως αυτές οι φωνητικές ικανότητες κληρονομούνται και σε υβρίδια μεταξύ πάπια μόσχα και πρασινοκέφαλη. Τουλάχιστον άμα η συνταγή λέει ότι ο πατέρα πρέπει να είναι το μόσχα και η μητέρα το πρασινοκέφαλο. Την αντίστοιχη συνταγή δεν την έχουμε μελετήσει και πολύ, γιατί δεν έχει τύχει να φτιάξω κάτι τέτοιο. Αλλά με προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι και τα υβρίδια κληρονομούν πρακτικώ τη γλώσσα των παπιών μόσχα. Και επίση το θηλυκό θα κάνει του ήχου που αντιστοιχούν στο θηλυκό μόσχα και πάει λέγοντα για το αρσενικό. Επίση τα αρσενικά, κάτι που έχουν κοινό και δεν είναι τόσο διαφορετικό στο κάθε ένα, αλλά δεν το έχουν τα θηλυκά, είναι το νύχι του μέσα δακτύλου. Το οποίο νύχι, όπω βλέπετε, είναι γαμψό σε σχήμα ράτζο. Το οποίο χρησιμοποιείται πάντα την εποχή αναπαραγωγή για τι μάχε, μια που πρόκειται για ένα αρκετά μαχητικό και νευρικό είδο πάπια. Το συγκεκριμένο νύχι λειτουργεί, να το πούμε, όπω τα σπιρούνια του κόκορα. Αλλάζει η στρώση μία φορά το χρόνο και από κάτω βγαίνει νέο νύχι, πιο κοφτερό, πιο μητερό. Οπότε πρακτικώς είναι ένα όπλο. Και πρόκειται εννοείται για το ίδιο νύχι που υπήρχε και στους προϊστορικούς δεινόσαυρους στην αντίστοιχη θέση. Μόνο που στην πάπια αυτή χρησιμοποιείται για άλλους λόγους πλέον. Βέβαια η πάπια αυτή έχει τόσο σκληρό και παχυφτέρμα, όπου πρακτικώς πολύ σπάνια μπορεί να διαπεράσει όλο αυτό το πάχος και να γδαρθεί στα αλήθεια. Πιο πολύ είναι για να γαντζώνει τον αντίπαλο στα πόδια ή στις φτερούγες για να μην μπορεί να κάνει κάποια κίνηση. Οι τραυματισμοί από το νύχι είναι ελάχιστοι προς μηδαμινή κάθε φορά που παλεύουν τα ζώα. Οι πάπιες αυτές, όπως και πιο πολλά είδη πάπιας, είναι κατά βάση κοινωνικά, αλλά κάθε χρόνο την εποχή αναπαραγωγής θα υπάρχουν μάχες μεταξύ των αρσενικών για να κυριαρχήσουν και να πάρουν θηλυκά. Σε περίπτωση που ζουν σχετικά ομαδικά, εννοείται πως υπάρχει ιεραρχία και ένας είναι ο κύριαρχος αρσενικός που ζευγαρώνει κατά κανόνα με τα πιο πολλά θηλυκά. Όμως, ένα θηλυκό είναι αυτό που θα είναι το βασικό του ζευγάρι από όλα τα θηλυκά της περιοχής και με αυτό που θα κάνει παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πέρα και από την περίοδο αναπαραγωγής. Και μιλώντας για αναπαραγωγή, τα συγκεκριμένα παπιά, όπως και τα πιο πολλά υδρόβια πουλιά, ξεκινάνε από τις αρχές άνοιξης με το ζευγάρωμά τους και το θηλυκό θα γεννήσει κοντά στα 20 αυγά, τα οποία θα κλωσιούνται για 31 ημέρες. Η φωλιά μπορεί να είναι στο έδαφος ή και σε κουφάλες δέντρων, μιλώντας πάντα για τις άγριες πάπιες ή έστω οι κόστες που έχουν διατηρήσει τα ένστικτά τους και τις ιδιότητες πτήσης. Τα μικρά, πολύ σύντομα μετά την εκόλαψή τους, είναι έτοιμα από τα πιο πολλά παπιά να ακολουθήσουν τη μητέρα τους στην ξηράμα και στο νερό. Αλλά θα μένουν κοντά τους για τουλάχιστον 2 εβδομάδες γιατί χρειάζονται την ζέστη, μιας που δεν μπορούν να παράγουν ολόκληρη τη ζέστη μόνο τους μέχρι μια ηλικία. Λέγεται ότι μπορούν να κάνουν 3 γένες μέσα στην περίοδο αναπαραγωγής, αν και αυτό πιθανώς αναφέρεται μόνο σε περίπτωση που κάποιο πτηνό χάσει τη φωλιά του, διότι μέσα από τη δικιά μου μελέτη που έχω κάνει από την εκτροφή τους δεν έχω δει τις πάπιες να γεννάνε πάνω από μία φορά το χρόνο, αν αυτή η γέννα τους είναι επιτυχημένη. Με λίγα λόγια, όπως όλα τα υδρόβια πουλιά κάνουν μία γέννα, και άμα δεν χαθεί κανένα παπάκι και μείνουν πρακτικώς έστω με κάποια παπιά, τα κρατάνε μέχρι να περάσει η επόμενη χρονιά. Δεν τα φυλάνε εννοείται μέχρι την επόμενη χρονιά, αλλά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η μητέρα τους ακόμα τα δέχεται δίπλα της και δεν δέχεται επίσης την ενόχληση από άλλα αρσενικά. Οπότε πρακτικώς
γεννάει μία φορά το χρόνο κανονικά, αλλά άμα γίνει κάτι και χάθουν τα μικρά πριν να είναι αργά και η εποχή αναπαραγωγής ακόμα τρέχει, μπορεί να γεννήσει. Αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες γεννάει όπως όλα τα υδρόβια πτηνά, μία φορά το χρόνο, μία μεγάλη γέννα και τα μικρά μένουν μαζί με τη μητέρα τους μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι πρακτικός. Επίσης, τα μικρά παπιά αυτού του είδους δεν έχουν και τόσο γρήγορη και ταχεία ανάπτυξη όπως το πιο γνωστό σε εμάς πρασινοκέφαλο παπί. Αν ας πούμε τα παπάκια γεννηθούν αρχή άνοιξης, μέχρι και το καλοκαίρι μπορεί ακόμα μην έχουν αρχίσει να βγάζουν τόσο το φτέρωμά τους. Επίσης, παίρνει πολύ καιρό να συμπληρώσουν το φουλ μέγεθός τους, ειδικά για τα αρσενικά. Οπότε, με λίγα λόγια, αν το παπί γεννηθεί αρχές άνοιξης, μέχρι και το τέλος καλοκαιριού εννοείται δεν θα είναι τελειοποιημένο. Σε αντίθεση με την πρασινοκέφαλη πάπια, η οποία μέχρι το τέλος καλοκαιριού θα είναι τελειοποιημένο και έτοιμο για πτήση. Βέβαια, η πρασινοκέφαλη πάπια είναι αποδημητικό πτηνό, οπότε εννοείται πως πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος καλοκαιριού για να μπορέσει να κάνει το ταξίδι του. Όμως οι πάπιες για τις οποίες μιλάμε δεν έχουν καμία σχέση με αποδημητικά πτηνά, γι' αυτό και παίρνουν πιο πολύ το χρόνο τους στο να αναπτυχθούν. Τώρα, όσον αφορά την διατροφή της πάπιας αυτής, πρόκειται για μια πάπια πανφάγο, όπως και οι πιο πολλές πάπιες έτσι κι αλλιώς είναι πανφάγα πλάσματα, αλλά η συγκεκριμένη πάπια έχει και ένα μυστικό κολπάκι. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστική φωτογραφία κρανίου λοιπόν. Βλέπουμε έχει εδώ αυτά τα ψευδοειδή δόντια, τα οποία είναι φτιαγμένα από κερατίνη βέβαια, δεν πρόκειται για αληθινή οδοντοστοιχεία. Οι σημερινοί δεινόσαυροι έχουν χάσει τα δόντια τους τα πραγματικά. Αλλά πολλά υδρόβια πουλιά, μαζί και το συγκεκριμένο είδος πάπιας, έχουν δημιουργήσει αυτά τα ψευδοειδή δόντια. Στη συγκεκριμένη πάπια, όπως βλέπετε λοιπόν, έχουν κανονικότατο σχήμα δοντιών προϊστορικού δεινόσαυρου, μητερά και όσο το δυνατόν πιο κοφτερά. Γιατί μιλάμε και για δόντια από κερατίνη, το υλικό που είναι στα μαλλιά μας και στα νύχια. Οπότε σημαίνει ότι φθύρονται εννοείται πολύ εύκολα δυστυχώς. Βέβαια, από τη στιγμή που είναι κερατίνη, εννοείται πως αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανανεώνεται σε έναν βαθμό. Οπότε δεν θα μείνει ποτέ φαφούτικο, να το πούμε το παπί. Χάρη σε αυτά όμως τα πιο έντονα ψευδοδόντια, τα παπιά αυτά σε αντίθεση με άλλα παπιά όπως π.χ. το πρασινοκέφαλο μπορούν να κατεργαστούν πιο σκληρές στροφές. Το πρασινοκέφαλο, ας πούμε, πέρα από κλασικά χόρτα και έντομα, μπορεί να πιάσει και μικρά ψαράκια, βατραχάκια και άλλα υδρόβια ζωάκια. Αλλά, άμα είναι μεγαλόσωμο, ας πούμε, το βατράχι ή το ψάρι, θα δυσκολευτεί αρκετά να το μασουλήσει, να το κατεργαστεί και μπορεί και να μην μπορέσει το τέλος να το φάει. Όμως, η πάπια μόσχας έχει πολύ πιο δυνατά σαγόνια, πιο στενό μακροράμφος, πιο σκληρό και με μεγαλύτερα και ικανότερα ψευδοδόντια, με τα οποία κυριολεκτικά μασάει και ροκανίζει το θύραμά της. Μέσα στα τόσα χρόνια εκτροφής που έχω αυτά τα ζώα, έχω δει πολλά πράγματα όσον αφορά την ικανότητά τους να κατεργάζονται κρέας. Μπορούν να φάνε κανονικά μικρόσωμα πτηνά μέχρι και περιστέρι και να σπάσουν τα κόκαλά τους, να τα ροκανίσουν, να κόψουν κρέας κανονικά και να καταναλώσουν το οτιδήποτε κρεατικό τους δώσεις ή βρουν έξω. Οπότε μιλάμε για μια πάπια καθαρά πανφάγο, όπου μπορεί να φάει με την ίδια άνεση φυτική μα και ζωική ύλη. Επίσης, εννοείται χάρη στο μέγεθός τους, τα αρσενικά τουλάχιστον μπορούν να είναι πιο ενεργοί κυνηγοί και να κυνηγάνε ακόμα και πιο απρόσμενα πράγματα. Παλιά θυμάμαι χαρακτηριστικά ο αγαπημένος μου πάπιος μόσχας, αυτός που βλέπουμε και στη φωτογραφία που ήταν και πολύ ωραίο δείγμα, μεγαλόσωμος, με τέλειο λοφείο, είχε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του το συνήθειο να πιάνει μικρά κοτοπουλάκια. Έστεινε νέδρα δίπλα στο νερό που ήξερε ότι θα πάνε να πιούνε κάποια στιγμή και όποτε η μητέρα δεν κοίταζε, έβρισκε την ευκαιρία και με ένα γρήγορο τίναγμα του λαιμού έπιανε το μικρό κοτόπουλο. Και εννοείται από τη στιγμή που το έπιανε δεν υπήρχε επιστροφή. Βέβαια, μιλάμε για κοτοπουλάκια μέχρι τουλάχιστον 2 εβδομάδων που μπορούσε να τα πιάσει και να τα καταπιεί ολόκληρα. Όταν μεγαλώναν πιο πολύ, ήταν πιο δύσκολο. Οπότε βασιζόταν μόνο σε πολύ νεαρά κοτόπουλα. Αλλά και πάλι, ήταν μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη συμπεριφορά να παρατηρεί κανείς. Εξάλλου δεν υπάρχουν πολλές αρπακτικές πάπιες στις μέρες μας, νομίζω. Αλλά μιλάμε για ένα πλάσμα που κυριολεκτικά είναι ένα υδρόβιο δεινόσαυρο. Φυσικά και θα κυνηγήσει και άλλα είδη δεινοσαύρων και γενικά ό,τι μικρό ζωάκι βρει. Βέβαια, συγκεκριμένος πάπιος δεν υπάρχει δυστυχώς πλέον, έχει γεράσει και έχει πεθάνει εδώ και περίπου 3 χρόνια από γεράτια. Τουλάχιστον είχε μια μακριά, ωραία ζωή και πέθανε ειρηνικά όπως του άξιζε. Και όσον αφορά την διατροφή, να κλείσουμε και με αυτό το κεφάλαιο. Τα θηλυκά εννοείται λόγω του μεγέθους και των μικρότερων δοντιών που έχουν δεν μπορούν να επεκταθούν σε τόσο μεγάλα θηράματα όπως μικρά κοτοπουλάκια. Φτάνουν μέχρι έντομα και
πολύ πιο μικρά σπονδυλωτά, όπως βατράχια, ψάρια και γενικότερα ό,τι αντιστοιχεί στο μέγεθός της και δεν είναι τόσο ενεργός κυνηγός όσον αφορά τουλάχιστον μεγαλώσιμα θηράματα όπως το αρσενικό. Τα μικρά επίσης εννοείται είναι ικανά από μικρά σχετικά να φάνε το οτιδήποτε. Όταν είναι γέννητα βέβαια δεν μπορούν να φάνε πραγματική ζωική τροφή παρά μόνο μικρά έντομα. Το κρέας έρχεται πιο μετά στη διατροφή τους. Αλλά γενικά η όλη ανάπτυξη της συγκεκριμένης πάπιας, το πώς μεγαλώνει, το πώς φροντίζεται από τη μητέρα και το όλο κοινωνικό κομμάτι είναι πολύ ενδιαφέρον. Το έχω ζήσει και με το παραπάνω, να μιλήσω και για την προσωπική μου εμπειρία σαν φάω την εκτροφή του. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζώο, γι' αυτό είναι και η αγαπημένη μου πάπια. Πριν πολλά χρόνια, πριν ξεκινήσω για τα καλά το YouTube, είχα πραγματικά μεγάλη εκτροφή από αυτή την πάπια και κάθε χρόνο κιόλας. Είχα φτάσει σε σημείο να πουλάω και μικρά, γιατί θα γέμιζε το χτήμα τέτοια παπιά. Βέβαια, εντάξει, με τον καιρό γεράσαν αυτές οι πάπιες, όλες από μία, να το πούμε, εποχή, και δεν κάτσε για πάντα ενωτή για αναπαραγωγή. Τώρα δεν έχω φιλικό του είδους, το έχω ρίξει πιο πολύ στον υβριδισμό. Αλλά κάποια στιγμή σκέφτομαι να ξαναξεκινήσω, έτσι μου αρέσει πολύ η εκτροφή των λόγων είδους. Τώρα, ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον χαρακτηριστικό για την πάπια αυτή είναι ότι είναι αρκετά έξυπνο είδος πάπιας. Δεν είναι χαζό παπί. Έχει λοιπόν μια επίγνωση των καταστάσεων και το τι γίνεται γύρω του. Το γεγονός ότι είναι αρκετά έξυπνα το συμπέρανα εκείνη την περίοδο κιόλας που είπα πριν λίγο ότι είχα φτάσει στο σημείο να πουλάω μικρά. Λοιπόν, πώς κατάλαβα ότι αυτές οι πάπιες είναι πιο έξυπνες από τις άλλες πάπιες? Είχα λοιπόν πουλήσει μικρά από μία πάπια, αν δεν κάνω λάθος, για δύο συνεχόμενες χρονιές, κάπου εκεί. Και τις άφηνα πάντα ένα ή δύο για να έχει κάτι να ασχολείται που λέμε, για να μην κάνει έξτρα γένες και κουράζεται και όλα αυτά. Όμως αυτή η πάπια κατάλαβε τι κάνω και από εκεί και πέρα, κάθε φορά που γεννούσε, λίγο πριν εκολαφτούν τα μικρά, τα σκότωνε όλα μέσα στα αυγά και τα έτρωγε και κρατούσε μόνο ένα. Σαν να μου λέει, αν δεν μπορώ να έχω εγώ τα παιδιά μου, δεν θα τα έχει κανείς. Και ολεκτικά η πάπια αυτή κλωσούσε, κουραζότανε, σπαταλούσε τόση ενέργεια για 31 ημέρες, μόνο και μόνο για να φάει μετά τα σχεδόν ετοιμόγεννα μικρά της. Και να αφήσει μόνο ένα, σαν να μου το χτυπάει στη μούρη. Σαν να μου λέει: Θες ένα, πάρ' το ένα. Αλλά από εμένα δεν θα μου πάρει κανείς τα παπιά, παρά μόνο εγώ. Και εκεί πέρα σταμάτησα να πουλάω γενικά παπιά μόσχας, γιατί κατάλαβα πως οι πάπιες αυτές παρά είναι έξυπνες για να τους παίρνεις τα μωρά έτσι απλά. Δεν ξέρω βέβαια αν όλες είναι το ίδιο σε αυτό το τομέα, διότι αυτές οι πάπιες έχει ανακαλυφθεί ότι έχουν και ένα βαθμό προσωπικότητας, δεν είναι όλες το ίδιο και το έχω παρατηρήσει και εγώ. Άλλες είναι λίγο πιο θαραλές, άλλες πιο κοινωνικές, άλλες πιο αντικοινωνικές, άλλες πιο φοβικές και πάει λέγοντας. Οπότε είναι σίγουρα έχει και πάπιες που δεν ασχολούνται τόσο με το να τους παίρνεις τα μικρά. Αλλά αυτή η πάπια από ό,τι φαίνεται είχε θυχτεί αρκετά από αυτό το γεγονός και δεν το ανεχόταν πια. Οπότε είχε αποφασίσει και ολοκληρωτικά να φάει τα μικρά της παρά να της τα πάρω εγώ. Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτή η πάπια το είχε κάνει με τα συνήθεια και για όσο ζούσε συνέχισε να το κάνει. Οπότε ποτέ δεν έκατσε να δει αν εγώ θα επαναλάβω τις πράξεις μου. Όπως και να έχει, αυτή η πάπια κατέληξε με λίγα λόγια να κανιβαλίζει τα μικρά της και εγώ κατέληξα να μην ξαναπουλήσω ποτέ τέτοιο παπάκι. Τέλος πάντων, δεν με πείραξε και πολύ. Στην τελική, από το να γίνονται τραγωδίες με κάθε πάπια, λέω άστα να αναπαραχθούν φυσικά στο χωράφι μου και όσα γίνουν και όσα ζήσουν. Στην τελική, τι να πω. Θα δω να τρώγονται, καλύτερα να τα αφήσουμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Βέβαια, η συγκεκριμένη πάπια γενικότερα το έχει με τον κανιβαλισμό, δεν θα αναπαιρνηθεί να φάει το πτώμα ενός από το είδος τους και καμιά φορά και τα μεγάλα αρσενικά μπορεί να φάνε και μικρά παπάκια. Οπότε γενικά είναι ίος το οποίο κανιβαλίζει, δεν είναι κάτι που θα κανιβαλίσει σε έτακτες ανάγκες όπως αυτή η πάπια που το βλέπει ως θέμα επιβίωσης αυτό. Γιατί πολλά ζώα κανιβαλίζουν τα μωρά τους μόνο και μόνο άμα νιώσουν ότι απειλούνται. Οπότε είναι σαν να τα παίρνουν από το αρπακτικό. Αλλά αυτές οι πάπιες γενικά απλώς κανιβαλίζουν. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα μόνο με την πραγματική επιβίωση ή κάποια ηθική αξία. Απλώς τους αρέσει να τρώνε μία την άλλη. Και αυτά ήταν τα πιο βασικά κομμάτια όσον αφορά το χαρακτήρα, την αναπαραγωγή, τη μορφολογία και από όταν πάνω κάτω για όλα τα εξωτερικά, χαρακτηριστικά, ηθολογικά κομμάτια του ζώου. Και πάμε τώρα στην ονομασία, η οποία και στο εξωτερικό τελικά, όπως είπα στην αρχή του βίντεο, είναι λίγο χαοτική. Όχι βέβαια με την έννοια της Ελλάδας. Στην Ελλάδα έχουν δοθεί πολλά τρελά και εγκληματικά ονόματα για αυτή την πάπια, όπως Παπόγαλο,
χινόγαλο, παπόχινο και γενικά ό,τι περιλαμβάνει μέσα μίξη γαλοπούλας, πάπιας, χίνας και ό,τι συνοθήλευμα μπορεί να βγάλει ο καθένας από το κεφάλι του. Όχι, στο εξωτερικό δεν έχουν φτάσει τόσο μπροστά στο να κακοποιούν τα όνοματα των ζώων, ευτυχώς. Στο εξωτερικό, το χάος όσον αφορά το όνομα της πάπιας είναι πιο πολύ για το τι σημαίνει και το πώς ερμηνεύεται. Το όνομα στα αγγλικά λοιπόν είναι Moscovy Duck, που σημαίνει φαινομενικά τουλάχιστον πάπια μόσχας. Η πάπια όμως δεν καταείται από τη μόσχα. Στη συνέχεια βγήκανε θεωρίες ότι πιθανώς η πάπια αυτή έχει ονομαστεί όπως π.χ. έχει ονομαστεί και γαλοπούλα, που στα αγγλικά είναι Turkey, που σημαίνει Τουρκία. Και γενικά υπάρχουν αρκετά ονόματα και αγγλικές ονομασίες ζώων όπου παραπέμπουν σε χώρες. Και ας μην έχει καμία καταγωγή το ζώο από την λόγω χώρα. Ας πούμε, η γαλοπούλα πρακτικώς λέγεται Τουρκία στα αγγλικά. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία. Δεν υπάρχει κανένα είδος γαλοπούλα στην Τουρκία. Στην συνέχεια, θεωρήθηκε ότι το ζώο αυτό το είχαν σε κάποια περιοχή κοντά στη Ρωσία όπου λεγότανε Μοσχόβι. Επίσης, μία άλλη αιτιολόγηση για το όνομά της αποδίδεται σε μια παλιά εταιρεία με το όνομα Moscovy, η οποία εμπορευόταν πράγματα και μέσα αυτά και το παπί. Ακόμα μία θεωρία λέει ότι η πάπια αυτή είχε πρώτο εξημερωθεί από μία Αμερικάνικη φυλή, η οποία φυλή άκουγε στο όνομα Μούσκα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η πάπια αυτή έχει αρκετές πιθανές ρίζες για το από πού βγαίνει το όνομά της. Και αυτό να τονίσω το χάος με το όνομα και από πού κρατάει, λέγεται πως έχει ξεκινήσει από το 1550, όχι και πολύ, λίγους αιώνες. Και όπως κατάλαβα, ακόμα λίγο πολύ τρέχουμε με αυτό το όνομα. Στα αγγλικά λοιπόν, η κοινή επίσημη ονομασία, γιατί ναι, υπάρχει αυτό, δεν είναι μόνο η λατινική ονομασία που είναι η full επίσημη ονομασία που δεν μπορεί να αλλάξει κανείς, εκτός και αν έχει γίνει σεμινάριο και ψήφος από επιστήμονες. Υπάρχει λοιπόν και η κοινή επίσημη ονομασία για τον κοινό λαό, αν και δεν τη χρησιμοποιούν πολύ και τις ακατεύουν την κοινή ονομασία, ειδικά στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, στο εξωτερικό, για όλες τις χώρες, η κοινή ονομασία είναι Moscovy Duck. Όμως λέγεται ότι το Moscovy δεν προέρχεται σαν μετάφραση της Μοσχόβια, η οποία είναι η νεολατινική ονομασία της Μοσχόβη, αλλά σύμφωνα με τον Λιάνους προέρχεται από το έντονο mask της πάπιας, δηλαδή τον μόσχο. Μόνο που δεν μπορεί να δοθεί η ονομασία mask duck, που κυριολεκτικά σημαίνει πάπια μόσχου ή μοσχοβόλος πάπια, αυτή που έχει δηλαδή μόσχο, μυρωδιά. Αυτή η ονομασία λοιπόν δεν μπορεί να δοθεί σε αυτό το είδος, διότι υπάρχει ήδη ένα αυστραλιανό είδος το οποίο κατέχει αυτό το όνομα. Βέβαια, κατά μεγάλη σύμπτωση και το ρώσικο όνομα της πάπιας, που μεταφράζεται σε mask duck, σημαίνει αυτό, πάπια που βγάζει μόσχο, και λέγεται πως δεν έχει καμία σχέση με τη μόσχα. Επίσης, σε κάποιες ακόμα περιοχές, τις οποίες δεν μπορώ να προφέρω τα ονόματα γιατί είναι Ισπανία, Ιταλία και κάποιες ακόμα περίεργες έτσι λατίνο λέξεις, η ονομασία όπως κατάλαβα σημαίνει επίσης κάτι με μυρωδιά. Όμως και πάλι η επίσημη ονομασία στα αγγλικά είναι Moscovy. Βέβαια υπάρχει και αυτό που θα λέγαμε εντός εισαγωγικών μία δεύτερη κοινή ονομασία για το είδος, την οποία ονομασία έχουν υιοθετήσει και οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό και την ακούω δεξιά και αριστερά. Και μιλάμε για την ονομασία Πάπια Βαβαρίας. Βέβαια στο εξωτερικό, ακόμα και αυτή η δευτερεύουσα κοινή ονομασία είναι εννοείται σε περιοχές που μιλάμε για μειονότητα και χρησιμοποιείται συνήθως για συγκεκριμένους σκοπούς και λόγους. Σε κάποιες περιοχές η έννοια Πάπια Βαβαρίας, ας πούμε, αποδίδεται μόνο στο νεκρό ζώο, δηλαδή στο σφαγμένο. Με λίγα λόγια, μπορεί να έχουν δίπλα τους μία σφαγμένη πάπια και μία ζωντανή. Τη ζωντανή θα την πούνε Μοσχόβη, την σφαγμένη θα την πούνε Βαβαρίας. Είναι σαν να λέμε ένα όνομα πιάτου. Ή σε άλλες περιοχές διαχωρίζεται όσον αφορά το άγριο και το οικόστο. Με λίγα λόγια, η άγρια που ζει στο δάσος της Αμερικής λέγεται Μοσχόβη και το οικόστο χαρακτηρίζεται ως Βαβαρίας. Με λίγα λόγια, είναι σαν όνομα ράτσας. Αλλά όπως είπα, μιλάμε για μια μειονεκτική ονομασία, την οποία δεν έχουν υιοθετήσει πολύ παγκόσμιος, παρά μόνο σε πολύ μικρές περιοχές και για πολύ συγκεκριμένους λόγους και περιστάσεις, όπως είπα, και χαρακτηρίζουν το ζώο σε διάφορες καταστάσεις που βρίσκεται στη ζωή ή στη μην ζωή του. Στην Ελλάδα, βέβαια, η ονομασία έχει έρθει έτσι, ομάσα στεγνά, και δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό, παρά μόνο για να χαρακτηρίσει το ζώο με έναν πολύ πρόχειρο και καθόλου συγκεκριμένο τρόπο, θα έλεγα. Ο συνήθως, βέβαια, δυστυχώς, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτή η ονομασία, όπως είπα, μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο μια κοινή ονομασία, αλλά μόνο για συγκεκριμένες περιοχές
και για συγκεκριμένους λόγους. Η συγκεκριμένη ονομασία εννοείται δεν έχει επιστημονική ρίζα και επιστημονική σημασία πάνω απ' όλα. Οπότε, ναι, η Πάπια Βαβαρίας δεν είναι σωστή ονομασία. Οπότε, όποιος έχει ακούσει αυτή τη λέξη και αυτή την έννοια, δεν είναι, να το πούμε, η σωστή λέξη και έννοια. Δεν υποστηρίζεται αυτό επιστημονικός ούτε βιολογικός. Είναι μία έννοια που μας έρχεται από το εξωτερικό, που στο εξωτερικό τουλάχιστον, όπως είπα, το χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν την πάπια σε διάφορες καταστάσεις και περιστάσεις. Στην Ελλάδα έχει φτάσει ομά και αμάστα σαν μία απλώς έννοια χαρακτηρισμού του ζώου. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να σεβαστούμε τα ονόματα των ζώων, δυστυχώς. Όπως και να έχει, η επίσημη ονομασία λοιπόν της πάπιας είναι Μοσχόβη. Σημαίνει μόσχα, σημαίνει μόσχος. Δυστυχώς δεν λέει κάπου συγκεκριμένα από διάβασα. Δεν βρήκα κάτι που να σφραγίζει ότι το όνομα σημαίνει ή το ένα ή το άλλο. Είναι κάπου σε ένα λίμπο. Οπότε, πώς να λέμε αυτές τις πάπιες? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Εγώ προσωπικά, μετά από όλη αυτή την έρευνα που έκανα και για το όνομα και πάει λέγοντας, θα μείνω με το όνομα Μοσχόβη. Δεν θα το λέω πια Μόσχας, γιατί από τη στιγμή που το όνομα, όπως κατάλαβα, είναι λίγο διχασμένο θέμα, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν είναι σίγουρα. Θα το λέμε Μοσχόβη, που έχει και τις δύο έννοιες μέσα. Και Μόσχας και Μόσχου. Και αν ποτέ βγει συγκεκριμένη και σταθερή απόφαση για το τι σημαίνει το Μοσχόβη επιτέλους, εννοείται πως θα υπάρχει αντίστοιχο ενημερωτικό βίντεο. Οπότε, ναι, από εδώ και πέρα τα παπάκια τα λέμε Μοσχόβη. Και ας αφήσουμε τους ορνηθολόγους να αποφασίσουν κάποια στιγμή για το τι στα αλήθεια σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι το μαγικό βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Αντί.